Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Γεια, ξεμνάρ. Είμαστε ήδη στις πρώτες μέρες του 2015. Στη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε ένα σύντομο απολογισμό τη χρονιά που έφυγε. Μαζί μας είναι ο βουλευτής του ΑΓΕΛ, κύριος Αριστός Δαμιανού. Κύριε Δαμιανού, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά. Σίγουρα δεν αμφισβητεί κανένας ή δεν αμφιβάλλει κανένας ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά του 2014. Έτσι. Από κάθε άποψη, δυστυχώς ήταν δύσκολη χρονιά. Αν μιλήσουμε για την οικονομία, τα πράγματα παραμένουν πάρα πολύ δύσκολα, ιδιαίτερα για τον απλό άνθρωπο. Τον μέσο πολίτη. Θέλετε να ξεκινήσουμε από την οικονομία ή από τον Κυπριακό? Πολύ σύντομα, δύο σχόλια για την οικονομία θα κάνω. Και θα επανέλθουμε γιατί εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε και για την οικονομία. Σε ό,τι διαφορά στο Κυπριακό, ιδιαίτερα μετά και την προχθεσινή εξέλιξη με την ανανέωση ουσιαστικά της Ναύτεξ από την Τουρκία, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δυσίωνα σε ό,τι αφορά την προοπτική των συνομιλιών. Πόσο μάλλον που απομακρύνεται ακόμα περισσότερο η προοπτική της ίδιας της λύσης του Κυπριακού, δυστυχώς. Μάλιστα. Ben Kıbrıs konusunda biraz duralım istiyorum. Çünkü gerçekten gergin bir sürece giriyoruz. Geçen gün Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in açıklaması vardı bu konuyla ilgili. Görüşmelere katılmayacağını açıkladı. AKEL parti olarak Cumhurbaşkanı tam olarak destekliyor mu ya? Desteklerse hangi konularda destekliyor? Desteklemiyorsa hangi konuları desteklemiyor? Είπαμε και από την πρώτη στιγμή ότι σε ό,τι αφορά την τότε αναστολή των συνομιλιών, από τη στιγμή που η Τουρκία είχε προβεί σε συγκεκριμένες παρανόμες ενέργειες, τις οποίες εξισώσαμε περίπου ως προς την παρανομία με αυτό που έγινε το 1983 σε ό,τι αφορά στην ανακήρυξη της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας, θεωρούμε λοιπόν ότι η αναστολή ήταν ένα σωστό μέτρο. Την ίδια ώρα, μετέπειτα καταθέσαμε σειρά προτάσεων στο Εθνικό Συμβούλιο, γιατί στη δική μας αντίληψη η διαιώνιση της απουσίας από τις συνομιλίες, για την οποία ασφαλώς απουσία ευθύνεται η Τουρκία αποκλειστικά, δεν βοηθά την προοπτική της λύσης. Και από την ώρα που εμείς ως ΑΚΕΛ και βεβαίως ως Έλληνο Κυπριακή κοινότητα διακαώς επιθυμούμε τη λύση, όπως και θέλω να πιστεύω η πλειοψηφία των απλών Τουρκοκυπρίων και μέρος της ηγεσίας, ο μόνος τρόπος είναι μέσα από συνομιλίες. Γι' αυτό είχαμε καταθέσει σωρία προτάσεων για μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για να εξαναγκαστεί η Τουρκία για να επανέλθει σε συνομιλίες. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε και βεβαίως έχουμε την πολύ πιο πρόσφατη εξίσου αρνητική εξέλιξη με την ανανέωση της Ναύτεξ. Πολύ φοβούμαστε ότι μπαίνουμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για το Κυπριακό. Πάντα είναι κρίσιμα τα δεδομένα στο Κυπριακό, αλλά όταν δεν συνομιλούμε γίνονται κρίσιμότερα. Επομένως, θεωρούμε ότι και ο Πρόεδρος κρίνεται για τις αποφάσεις του, τις πράξεις και τις παραλήψεις του, αλλά βεβαίως κρίνεται και η Τουρκία πολύ αυστηρά για το γεγονός ότι επιλέγει τη σύγκρουση, μάλιστα με τρόπο που παραβιάζει διεθνείς συνθήκες, το δίκαιο της θάλασσας, το ίδιο το διεθνές δίκαιο βασικά. Κάτι το οποίο θα ικανοποιούσε την Τουρκία ήταν να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το φυσικό αέριο. Θεωρούμε ότι κάποια πράγματα. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Κάποια πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δύο Τουρκοκύπριοι ηγέτες σε διαδικασία συνομιλιών, και ο κύριος Ταλάτ προηγουμένως και τελευταία ο κύριος Έρογλου, είχαν συνομολογήσει, είχαν καταλήξει σε μια σύγκληση, δύο σύγκλησεις ουσιαστικά, με τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Χριστόφια. Μια για την ομοσπονδιακή αρμοδιότητα σε σχέση με τη διαχείριση του φυσικού πλούτου και του υποθαλάσσιου, και μια δεύτερη ως προς το διαμοιρασμό, την κατανομή των εσόδων από αυτή την αξιοποίηση. Και ήταν μια πολύ σημαντική σύγκληση, το προζήμιο, αν θέλετε, που θα επέλυε όλα αυτά τα ζητήματα. Επομένως, η επιμονή σε αυτή τη διπλή σύγκληση θα έλυνε πολλά προβλήματα. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η θέση της Τουρκίας για να εντάξουμε στις συνομιλίες το φυσικό αέριο. Είναι ξεκάθαρο ότι ο εθνικός πλούτος ανήκει και στις δύο κοινότητες. Είναι ξεκάθαρο ότι τούτη την ώρα η Κυπριακή Δημοκρατία αποφασίζει για το πώς θα διαχειριστεί αυτά τα ζητήματα. Και επίσης είναι εξίσου ξεκάθαρο ότι οι Τουρκοκύπροι πρέπει να υποφεληθούν από αυτή την προοπτική, άμα τη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Με τη λύση του Κυπριακού προβλήματος, γιατί είναι κομμάτι του Κυπριακού λαού. Όλα τα υπόλοιπα που αφορούν ξένους, περιλαμβανομένες και της Τουρκίας, είναι ξένα προς τις επιδιώξεις μας. Δεν έχει δικαιώματα ούτε η Τουρκία, ούτε η Ελλάδα, ούτε οποιοδήποτε τρίτος στον εθνικό πλούτο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Sayın Damiano, bu gerginlikten gerçekçi olalım. Görülüyor ki Türkiye karlı çıkıyor. Neden? Çünkü yeni oldu bittiler yaratarak şöyle veya böyle doğalgaz ve petrol konusunu
görüşmelerin konusu yapmayı başardı gibi gözüküyor. Görüşünüz nedir sizin konuda? Yani Türkiye şöyle veya böyle bu konuyu başardı ve gündeme soktu. Έχει δίκιο προς το εξής. Ένα ζήτημα που δεν ήταν ενώπιον μας ως προς την προοπτική να ενταχθεί στις συνομιλίες. Έχουμε βρεθεί προ ενός τεράστιου διλήμματος που πρέπει βεβαίως να απαντήσει η ίδια κυβέρνηση. Δεν είναι η ώρα να ασκήσουμε κριτική στην κυβέρνηση, αλλά ασφαλώς η κυβέρνηση και ο πρόεδρος κρίνονται από τις πράξεις τους ή τις παραλήψεις τους. Και όπως λέμε στην πολιτική, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Δεν αφαιρούμε καθόλου από την ευθύνη που έχει η Τουρκία για αυτή την κατάσταση. Και δεν αφαιρούμε καθόλου από την ευθύνη που έχει η διεθνής κοινότητα, η οποία υποθάλπη, ηθοπεύει, υποβοηθά σε έναν βαθμό και σίγουρα ανέχεται την τουρκική παρανομία. Και αν είναι κάτι το οποίο θέλω να σημειώσω, είναι ότι οι αντιδράσεις που υπήρξαν διεθνώς, ακόμα και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ξεχωριστά κράτη-μέλη, ήταν πολύ έτσι ασθενικές. Δεν ήταν εκείνες που θα έπρεπε για να νιώσει την πίεση η Τουρκία. Και βεβαίως εδώ υπάρχει και το εξής παράξενο στην υπόθεση. Η Τουρκία παραμένει κράτος υποψήφιο για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χτυπά την πόρτα για να ανοίξουν κεφάλαια της ενταξιακής της διαδικασίας, για παράδειγμα το 23 και 24, και την ίδια ώρα παραβιάζει και το κοινοτικό δίκαιο, αρνείται και εξακολουθεί να αρνείται να αναγνωρίσει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας, τη συνθήκη του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Με αυτή την παραπτωματική πολιτική και στάση, η Τουρκία, αντιλαμβάνεστε, θα έπρεπε να υποστεί ένα κόστος. Αντί τούτου, ορθά το έχετε θέσει, ουσιαστικά επιδιώκει και είναι πολύ κοντά με κάποιες πρόσφατες εξελίξεις να κατορθώσει αυτό που δεν έπρεπε να επιδιώξει ή να κατορθώσει, που είναι να εντάξει το φυσικό αέριο στο πλέγμα των συζητήσεων πριν τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Στο τέλος της ημέρας υπάρχει και το εξής ζήλημα. Αν, για παράδειγμα, η Τουρκία επωφεληθεί από μια τέτοια διαδικασία χωρίς να δικαιούται, ποια θα είναι η πραγματική προοπτική και ποιο θα είναι το κίνητρο για την Τουρκία ή η πίεση για να λύσει το κυπριακό πρόβλημα? Δεν υπολείπονται πολλά ζητήματα επί των οποίων να μπορέσει να ασκηθεί η πίεση. Και αυτό το γνωρίζει ο διεθνής παράγοντας, το γνωρίζει και η ίδια η Τουρκία, και τούτης παρατηρούμε μια διαδικασία με επιτίδιους τρίτους να μην κάνουν τίποτα ουσιαστικά για να αλλάξουν την τουρκική στάση. Το 2014 ήταν μια χρονιά στην οποία συνέβησαν πάρα πολλά στον κόσμο, αλλά πολύ περισσότερα στη γειτονιά μας, θα το έλεγα έτσι. Μήπως όλα αυτά που συνέβησαν δεν τα αξιοποιήσαμε σαν κράτος στο βαθμό που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και τα εκμεταλλεύτηκε σε μεγαλύτερο βαθμό η Τουρκία? Και γενικότερα, πώς σας σχολιάζετε τη στάση του ξένου παράγοντα σε ό,τι αφορά τα διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την Κύπρο? Αν μιλούμε για την ευρύτερη γειτονιά μας, είχαμε τα φαινόμενα που ονομάστηκαν λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, είχαμε την αποσύνθεση κρατών, είχαμε την ανάπτυξη ακραίων εθνικιστικών και φασιστικών κινημάτων. Γιατί όταν η βασική σου ιδεολογία είναι το μίσος, τότε είναι φασιστικά τα ιδεολογήματα αυτά. Φαινόμενα τύπου τζιχαντιστών και άλλα ανάλογα. Και βεβαίως την ίδια ώρα πρέπει να καυτηριάσουμε μια πολιτική που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και εν μέρη υλοποιείται και από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μη σεβόμενα την κρατική κυριαρχία, την κυριαρχία των κρατών, ανεξάρτητων κρατών, παρεμβαίνουν και επεμβαίνουν και στρατιωτικά, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα ακραία φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή. Ενσπείρουν την καταστροφή και μετά αφήνουν τους ίδιους τους λαούς να καθαρίσουν. Αν αφήσεις πίσω σου το χάος, τότε το χάος δεν μπορεί να φέρει δημοκρατία, πόσο μάλλον να φέρει ειρήνευση στην περιοχή. Σωστό. Αυτό το έχει αξιοποιήσει η Τουρκία, είναι κάτι συστής. Αν είναι ένα λάθος που κάνουμε διαχρονικά, είναι την σωστή αξιολόγηση των δικών μας δυνατοτήτων ως Κυπριακή Δημοκρατία έναντι εκείνων της Τουρκίας, που είναι μια υπερδύναμη, που είναι ο βασικός παίχτης του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Και βεβαίως εκ των πραγμάτων οι εξελίξεις που έχουν συμβεί και πολύ κοντά στη Ρωσική Ομοσπονδία με την Ουκρανία και άλλες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, δυστυχώς η δική μας εκτίμηση, σε αντιδιαστολή με κάποιους άλλους, είναι ότι η Τουρκία έχει κατορθώσει εν μέρη να καταστεί βασικός παίχτης των εξελίξεων. Έστω και αν σε κάποια ζητήματα έχει αντιταχθεί σε κελεύσματα ή απαιτήσεις των Αντοϊκών ή των ΗΠΑ. Έχει συγκεκριμένο ρόλο, εκφράζει ένα κομμάτι του Ισλάμ, όπως ο Ερντογάν το προωθεί στην ευρύτερη περιοχή, με πολλές αντιφάσεις, με πολλά διαφορετικά πρόσωπα και προσωπία. Πλην όμως, τούτη την ώρα παραμένει μια ισχυρή δύναμη γεωπολιτική και βεβαίως απέναντι σε αυτήν την τουρκική
υπεροπλία, θα έλεγα, και πολιτική και διπλωματική και ασφαλώς και στρατιωτική, εμείς πρέπει να αντιτάξουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι η προοπτική της λύσης θα υποβοηθήσει πρωτίστως τις δύο κοινότητες, το κυπριακό λαό, αλλά θα βοηθήσει και την ίδια την Τουρκία που θα της αφαιρεθούν τα βαρύδια που έχει από την παρανομία της κατοχής και βέβαια θα βοηθήσει και ευρύτερα την ειρήνευση στην περιοχή. Είναι τεράστια σημασία σε ένα μήνυμα ότι δύο κοινότητες με παρόμοιες ιστορικές καταβολές αλλά και πολλές διαφορές που χτίστηκαν μέσα και από τους εθνικισμούς κατορθώνουν να γεφυρώσουν το χάσμα και να φτάσουν στην ειρήνη. Αυτό θα βοηθήσει και την Ελλάδα και την Τουρκία αλλά και ευρύτερα τους σχεδιασμούς για μια πολυπολιτισμική Μέση Ανατολή και ευρύτερα Ανατολική Μεσόγειο. Bu söylediklerinizi destekler nitelikte bir olay gerçekleşti geçtiğimiz yılın son ayında, Aralık ayında. Putin Türkiye'yi ziyareti sırasında Güney Akım Projesi'nden vazgeçtiklerini ve doğalgazı Türkiye'ye yönlendireceklerini açıkladı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu olayı? Δεν αντιληφθήκα σε ποιον αναφέρεστε. Στον Πούτιν. Στον Πούτιν. Αντιλαμβάνεστε, τα κράτη έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Και σε ό,τι αφορά στη Ρωσική Ομοσπονδία, αν είναι κάτι το οποίο διαχρονικά ήμασταν πολύ προσεκτικοί να διατηρήσουμε, ήταν την καλώς νόμιμη εξυπηρέτηση των ευρύτερων συμφερόντων παραδοσιακών φίλων μας στην περιοχή, και ένα τέτοιο κράτος ήταν και η Ρωσική Ομοσπονδία, προηγουμένως η ΕΣΤ. Και την ίδια ώρα, μέσα από αυτή την εξυπηρέτηση των καλωσμένων γεωπολιτικών συμφερόντων κάποιων κρατών, εξυπηρετούνταν και δικές μας επιδιώξεις. Όταν δηλαδή η Ρωσική Ομοσπονδία έλεγε και υπογράμμιζε ότι πρέπει να τύχει σεβασμού το διεθνές δίκαιο, αυτό από μόνο του λειτουργούσε θετικά σε σχέση με την υπόθεση του Κυπριακού προβλήματος. Ούκο λίγες φορές η Ρωσική Ομοσπονδία και προηγουμένως ο προκάτοχος υποστήριξα με θέρμη θέση αρχών στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπως και άλλα κράτη, η Γαλλία, η Κίνα κτλ. Επομένως, αν γίνονται σήμερα κάποιες κινήσεις που κατά την άποψη της ηγεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξυπηρετούν τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα και διαφοροποιούνται από τα δικά μας, πρέπει να απασχολήσει την επίσημη πλευρά. Τι κάναμε λάθος, τι πήγε λάθος, αν μπορούν να αποκατασταθούν κάποια ζητήματα και ποιες ενέργειες θετικές και θετικές δράσεις αναλάβαμε προς τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια μόνο αρνητικές εξελίξεις υπάρχουν, ξεκινώντας από το κούρμα καταθέσεων που συμφώνησε ο πρόεδρος Αναστασιάδης με το Eurogroup, που επηρέασε ρωσικά συμφέροντα στην Κύπρο, αλλά και άλλες μετέπειτα εξελίξεις. Και οι Ρώσεις που επευλήθηκαν με τη συνένεσή μας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες μικρότερης εμβέλειας δράσεις. Άρα πρέπει να δούμε τι κάναμε λάθος και βεβαίως να μην θεωρούμε απριόρι εκ των προτέρων ότι τα κράτη λειτουργούν μόνο στη βάση της ηθικής. Λειτουργούν πρωτίστως στη βάση της εξυπηρέτησης των δικών τους συμφερόντων. Και το στοίχημα για τη μικρή Κύπρο είναι να μπορέσει να ταυτίσει τα δικά της γεωπολιτικά ή εθνικά συμφέροντα με εκείνα παραδοσιακών φίλων μας. Έχουμε μιλήσει για τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ανάλογα πρέπει να σκεφτούμε και για φιλικά κράτη του Αραβικού κόλπου, της Μέσης Ανατολής, που έχουν επίσης να κερδίσουν από μια ευρύτερη ομαλότητα και ειρήνευση στην περιοχή. Και πρέπει και εκεί να στραφεί η δική μας εξωτερική πολιτική. Θέλω να μπούμε στα θέματα της οικονομίας. Στη θέση που καθόσουν εσείς πριν λίγες μέρες καθόταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Στορναρίτης. Τι κάνουν τα κόμματα έτσι ώστε να έρθουν καλύτερες μέρες για τον κόσμο και να είμαι πιο συγκεκριμένος. Είδαμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά το 2014. Ακούμε και το χαρακτήρισα ότι η περιβόητη αναδιάρθρωση των δανείων είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Όποιος τόλμησε να πάει το κάνει δεν νομίζω βγει από μέσα. Και εναπόκειται σε ένα μεγάλο βαθμό, λένε κάποιοι, και γιατί δεν γίνεται, η μείωση των επιτοκίων στην οποία θα ελαφρύνει ο κόσμος, αν μπορεί να ξαναλειτουργήσει η αγορά, αν μπορεί να καλύψει τις δόσεις του έτσι ώστε αύριο να μην χάσει τα σπίτια του. Τι κάνει η Βουλή έτσι ώστε να το επιβάλλει αυτή τη μείωση των επιτοκίων, γιατί ακούμε εδώ και αρκετά τον καιρό, αλλά κάτι, τίποτα δεν γίνεται. Εξηγώντας από τη μείωση επιτοκίων και γενικά των τόκων υπερημερίας υπερχρέωσης, εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε ετοιμάσει πρόταση νόμος ΑΚΕΛ που είναι κατατεθειμένη στη Βουλή και διάφορες σκοπιμότητες δεν την αφήνουν να προχωρήσει. Ξέρετε, κάποια πράγματα πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος. Είτε στην ελληνοκυπριακή είτε στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Γιατί είναι βασικές αρχές λειτουργίας των κρατών που διέπονται και από συμφέροντα και των κυβερνήσεων. Κάποιοι είναι ταγμένα να εξυπηρετούν συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα, κάποιοι άλλοι είναι ταγμένα να εξυπηρετούν κάποια άλλα συμφέροντα. Δεν είναι συμπτωματικό ότι παρά την πίεση που ασκούμε, δεν έγινε κατορθωτό
ούτε έγινε και επιδίωξη από την κυβέρνηση να μειωθούν ουσιαστικά τα επιτόκια. Έχουμε τα ψηλότερα επιτόκια δανεισμού, έχουμε το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ δανειστικού και καταθετικού επιτοκίου. Τούτη την ώρα το Euribor, αυτό που καθορίζει εν μέρη και το δικό μας επιτόκιο, είναι σχεδόν μηδέν και εν τούτης δεν έχουν μειωθεί ουσιαστικά τα δανειστικά επιτόκια. Βλέπετε και ακούμε και παρακολουθούμε διαφημίσεις, αλλά επί της ουσίας οι τράπεζες παραμένουν κάθε άλλο παρά ανθρωποκεντρικές, είτε αυτό αφορά διαρθρώσεις δανείων, είτε τερματισμό συμβάσεων δανείων με κίνδυνο της εκποίησης. Και την ίδια ώρα, επειδή με ρωτάτε για τη Βουλή, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις καθορίζουν την οικονομική πολιτική των κρατών. Και η ευθυγράμμιση τούτη την ώρα της κυβέρνησης εδώ και δύο χρόνια με τις αποφάσεις της Τρόικα, η απόλυτη ευθυγράμμιση, δυστυχώς δεν εξυπηρετεί τον απλό άνθρωπο. Έχουμε κάνει ενέργειες στη Βουλή και έχουμε βρει μπροστά μας συνικό τείχος. Να ξεκινήσω από το πιο πρόσφατο. Εδώ και 1,5 χρόνο είχαμε ετοιμάσει, καταθέσει, με συγχωρείτε, και εν τέλει ψηφίσαμε μία πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ, σχεδόν ομόφωνα πριν του συναγερμού, για προστασία από τις εκποίησεις της πρώτης κατοικίας, της οικογενειακής στέγης και της μικρής επαγγελματικής στέγης. Με 1,002 διαδικασίες και προφάσεις, αυτή η νομοθεσία ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Είχαμε νόμους που αναπέμφθηκαν στη Βουλή, νόμους που έγινε αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο, σε μια προσπάθεια να μην εφαρμοστεί το δίχτυ προστασίας κατά των εκποίησεων. Και τούτη την ώρα που μιλούμε, την τελευταία αναστολή εφαρμογής του νόμου για τις εκποίησεις που δώσαμε πλειοψηφικά και πάλι στη Βουλή, με διαφοροποίηση του κυβερνώντος κόμματος, ο πρόεδρος στέλνει πίσω στη Βουλή την νομοθεσία. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι έχουμε διαφορετική φιλοσοφική προσέγγιση και διαφορετικές προτεραιότητες ως προς το ποιος πρέπει να προστατευτεί. Κάναμε θυσίες ως λαός και η Βουλή σε μεγάλο βαθμό μπήκε σε πολύ έντονο συνειδησιακό δίλημα μερικές φορές για το πώς έπρεπε να προστατευτούν οι τράπεζες. Ας πούμε ότι σώθηκαν οι τράπεζες. Δεν πρέπει να σωθεί και η κοινωνία με συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες? Εδώ λοιπόν κάνουμε βήματα στη Βουλή, αλλά αντιμετωπίζουμε μια άρνηση από πλευράς κυβέρνησης, την οποία δεν μπορώ παρά να καυτηριάσω. Είναι μια άκρως αρνητική εξέλιξη. Και βεβαίως, όταν έχουμε πει ότι το 2015 θα είναι εξίσου δύσκολο έτος, είναι γιατί έχουμε υπόψη και τα μετέπειτα. Προσπάθεια ιδιωτικοποιήσεων κερδοφόρων μη κρατικών οργανισμών, που αυτό θα συνεπάγεται δυστυχώς όπου υπήρξαν ιδιωτικοποιήσεις, μαζικές απολύσεις. Ένα γενικό σχέδιο υγείας που η κυβέρνηση, αντί να το προωθήσει όσο είχε συμφωνηθεί, το αλλοιώνει, εντάσσοντας στην όλη διαδικασία τις ασφαλιστικές εταιρείες. Άμα δεν έχεις ασφάλιση, δεν θα έχεις περίθαλψη. Μια διαδικασία που συνεχίζεται για τις εκποίησεις, έστω και αν μας λένε ότι τάχαντες δεν θα γίνουν εκποίησεις, ο κόσμος κινδυνεύει καθημερινά, το βιώνουμε και ως βουλευτές αλλά και με άλλες μας ιδιότητες, και την ίδια ώρα μια πολύ σκληρή στάση της Τρόικα. Όλα αυτά πρέπει να συνυπολογίσουμε, να αντιληφθούμε ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και κάποια πράγματα η κυβέρνηση τα βρήκε μπροστά της, αλλά όταν έλεγε ο κύριος Αναστασιάδης Φερρυππίν ότι θα φέρει την άνοιξη, η αλήθεια, πώς αντιλαμβανόταν την άνοιξη? Peki, 2015 çok zor geçecek. Bunu yaşayarak da görüyoruz. Peki, ne zaman düzelme olacak sizce? Όταν αντιληφθούμε ότι μαζί με τη σωτηρία του τραπεζικού και του χρηματοοικονομικού συστήματος πρέπει να δούμε πώς προστατεύουμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, πώς δημιουργούμε προϋποθέσεις για πραγματική ανάπτυξη. Όταν οι τράπεζες απλά εισπράττουν χρήματα και δεν δίνουν δάνεια, πώς θα υπάρξει ανάπτυξη? Δύο τρόποι είναι να βρεθεί έτσι μια μορφή ανάπτυξης για τις οικονομίες ανά το παγκόσμιο: με δανεισμό, είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό, ή με φορολόγηση. Η κυβέρνηση έχει βάλει όσες φορολογίες θα μπορούσε να βάλει στο λαό και στους πολίτες και στις εταιρείες, και την ίδια ώρα οι τράπεζες αρνούνται να δώσουν δάνεια. Με αποτέλεσμα, ούτε στέγη να μπορεί να εξασφαλίσει ένα ζευγάρι που έχει την ελάχιστη οικονομική δυνατότητα για να αγοράσει μια στέγη, αλλά ούτε και οι επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο παρατράβηγμα για να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτά τα δύσκολα χρόνια. Την ίδια ώρα, και πρέπει να το πούμε, κάποιοι άλλοι φρόντισαν από τις αρχές του 2013 να βγάλουν τα χρήματα τους στο εξωτερικό για να μην κουρευτούν, να τα βάλουν σε θηρίδες για να μην κουρευτούν. Και βέβαια έχουμε κραυγαλαίες αντιφάσεις. Κάποιοι να συνεχίζουν να κερδοσκοπούν και κάποιοι να εσφροκερδούν, και την ίδια ώρα ο μέσος πολίτης να βρίσκεται στο πάτωμα. Ναι. Και να χτυπιέται πανταχώθεν. Έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος μας, αλλά δεν θα μπορούσα να σας ρωτήσω. Ήταν μια χρονιά γεμάτη από σκάνδαλα. Κάποια βγήκαν στην επιφάνεια, κάποια. Σίγουρα κάποια στιγμή ευχόμαστε και ελπίζουμε να βγουν και αυτά. Σε κάποια από αυτά όμως εμπλέκονται και στελέχη του κόμματος σας. Πώς το αντιμετωπίζει το κόμμα σας
Να πω κάτι γενικότερα πρώτα. Ναι. Διαχρονικά η Κυπριακή Δημοκρατία ταλανίζεται από σύψη και διαφθορά, διαπλοκή και διαφάνεια σε πάρα πολλές διαδικασίες. Χτίστηκε ένα κράτος το 60 με ένα δωτό σύστημα, με κουμπάρους, καπετανάτα και άλλα τινά. Αυτά τα ασαθρά θεμέλια συνεχίζουν να υπάρχουν και ένα κράτος που χτίζεται σε λαθασμένα θεμέλια δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε υγιή θεμέλια. Άρα πρέπει να υπάρξει επανοικοδόμηση. Επανοικοδόμηση σε θεσμούς, αλλά κυρίως επανοικοδόμηση σε αντιλήψεις, σε νοοτροπίες και συμπεριφορές. Ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται. Μας λυπεί ιδιαίτερα και μας ενοχλεί το γεγονός ότι σε μια συγκεκριμένη διαδικασία ένας τέλεχος του ΑΚΕΛ βρέθηκε αδίκως καταδικασμένος με μια απόφαση που αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση της Ρωμολαξιάς. Εκ των πραγμάτων θα συνεχίσει η διαδικασία των εφέσεων που θα τη χειριστούν οι συγκεκριμένοι δικηγόροι που χειρίζονται τις υποθέσεις. Εμείς επιμένουμε στην καθαρότητα του στελέχους του ΑΚΕΛ και βεβαίως ευρύτερα να πω το εξής. Θεωρούμε ότι εκεί και όπου υπάρχει παρανομία πρέπει να κολλάζεται και να τιμωρείται. Αλλά την ίδια ώρα σε ένα κράτος δικαίου πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί να ακολουθούνται σωστές διαδικασίες. Γιατί κάποιες διαδικασίες είτε προϋπήρξαν της δίκης είτε βρίσκονται σε εξέλιξη πρέπει να συνάδουν ακριβώς με το τι γίνεται σε μια ευρωμούμενη πολιτεία. Ούτε να τρενάρονται μάρτυρες, ούτε να προετοιμάζονται μαρτυρίες κατά τρόπο βολικό, ούτε η ηθική να παίρνει διαζύγιο από τον νόμο. Η δικαιοσύνη, για να γίνεται αποδεκτή από την κοινωνία ευρύτερα, πρέπει να καλύψει και το περιδικαίου αίσθημα. Και όταν ακούς και βλέπεις διάφορα, και η δικαιολογία είναι για παράδειγμα ότι ξέρετε, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως μαρτυρία, αυτό μπορεί νομικά να είναι σωστό. Αλλά αυτά τα οποία λέγονται, για παράδειγμα, σε κάποιες μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, δεν έπρεπε να οδηγήσουν σε ανάκριση συγκεκριμένων προσώπων για να βρουν την πραγματική αλήθεια και την πραγματική μαρτυρία. Επομένως, πρέπει να εκλείψει το στοιχείο της σκοπιμότητας από τις διαδικασίες. Δεν θέλω να πω περισσότερα για το συγκεκριμένο, γιατί αντιλαμβάνεστε, είναι σε εξέλιξη μια δικαστική διαδικασία. Να ρωτήσω κάτι το οποίο στο βαθμό μπορείτε να απαντήσετε. Και να απαντήσω και στο εξής. Ως κανόνας πρέπει οι αποφάσεις δικαστηρίων να γίνονται σεβαστές, αλλά ως αρχή της δημοκρατίας η ελευθεροφωνία και το δικαίωμα να κρίνει ο πολίτης, τους πολιτικούς, τις κυβερνήσεις, τις δικαστικές αποφάσεις πρέπει να διατηρηθεί. Αυτό είναι μια σύγχρονη προσέγγιση σε μια δημοκρατία. Δεν υπάρχουν θέσφατα και ιερά. Όλοι κρινόμαστε καθημερινά και βεβαίως από την κρίση του πολίτη δεν μπορεί να ξεφύγει κανένα. Να σας ρωτήσω το εξής και κλείνουμε. Σαν άνθρωπος ο οποίος είναι στέλεχος του ΑΚΕΛ, αλλά από την άλλη είναι και νομικός. Εάν και εφόσον με όσα μας έχετε αναφέρει και έχει καταγγείλει τις τελευταίες μέρες πάρα πολλές φορές το ΑΚΕΛ, δεν βρει το δίκαιο του. Σε σχέση πάντα με το στέλεχος του, σε σχέση με την Ρωμολαξιά, υπάρχουν κάποια άλλα μέτρα που μπορεί να πάει, μπορεί να απευθυνθεί, για παράδειγμα, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τι λογαριασμό θα κάνετε, εάν και εφόσον πιστεύετε ότι δεν. Εντάξει, το κομμάτι που αφορά τη δικαιοσύνη θα τύχει χειρισμού από τους συγκεκριμένους δικηγόρους που έχουν λάβει οδηγίες και εντολές να χειριστούν τις υποθέσεις. Από τους ίδιους τους κατηγορούμενους, έτσι. Από εκεί και πέρα, πώς πολιτικά θα δράσουμε, θα δούμε την εξέλιξη των επόμενων εβδομάδων και μηνών. Εκ των πραγμάτων υπάρχει, αντιλαμβανόμαστε, η προετοιμασία για εφέσεις σε σχέση με τις καταδικαστικές αποφάσεις. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να πούμε κάτι περισσότερο για την ουσία των υποθέσεων τούτη την ώρα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε δηλώσει και δημόσια ότι ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, την ώρα που θα κριθεί κατάλληλο, θα τοποθετηθεί ευρύτερα και για διαδικασίες και για χειρισμούς που έγιναν στο απότερο ή πρόσφατο παρελθόν. Όμως θέλω να κλείσω με το γενικότερο. Παρακαλώ. Εμείς θεωρούμε ότι σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται η κυπριακή κοινωνία, χρειάζεται με τη δύναμη του παραδείγματος να εφαρμοστεί ο νόμος. Αλλά ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται τυφλά. Όχι à la carte, όχι με συσκότηση, όχι με επιλεκτική επιλογή υποψήφιων κατηγορούμενων και για να πω σε τι αναφέρομαι αλήθεια η συσκότηση που έχει υπάρξει και εγώ λέω ότι σωστά έχει υπάρξει τις τελευταίες εβδομάδες για τα όσα έχει εξτομίσει ή ισχυριστεί ή αναφέρει ένας πρώην διαιτητής δεν πρέπει να συγκριθεί με την προπαγάνδα που χτιζόταν σε άλλες ποινικές διαδικασίες σε άλλες υποθέσεις. Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Επομένως, σε μια δημοκρατία χωρούν τα πάντα εκτός η συγκάλυψη. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια παντού. Συσκόντηση σε ό,τι αφορά στις έρευνες, ναι, για να γίνει αδιάβλητη διαδικασία, αλλά όχι επιλεκτικές διαρροές. Και βεβαίως σε μια Κύπρο που είναι πολύ μικρή και οι πάντες γνωρίζουν τους γνωρίζοντες και τους δρόντες, πρέπει κάποιοι να είναι πολύ προσεκτικοί. Μάλιστα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Καλά.